τις καταστατικές διαδικασίες. Κανείς δεν το έθεσε και το θέμα έκλεισε. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άφησε αιχμές για στελέχη του κόμματος που διέρευσαν, όπως είπε, ότι υπάρχει αίτημα για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου με στόχο την εκλογή αρχηγού. Μερικοί συνάδελφοι έθεσαν προχθές θέμα εκτάκτου συνεδρίου. Πολύ περισσότεροι απέρριψαν το έκτακτο συνέδριο. Άλλωστε, έκτακτο συνέδριο θα γινόταν ουσιαστικά για ένα λόγο, για πιθανή εκλογή νέου αρχηγού. Και τέτοιο θέμα βέβαια δεν έθεσε κανείς. Ενώ όμως δεν το έθεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, κάποιοι το διαρρέουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ ξέρουν ότι έτσι και θα τραυματίσουν τη Νέα Δημοκρατία και θα βοηθήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Οι αλλαγές είναι μονόδρομος. Ξεκαθαρίζω, όχι στην αλλαγή ηγεσίας, όχι σε προσωπικές στρατηγικές, όχι σε δείπνα. Δεν υπάρχει λαϊκή νομιμοποίηση σε αυτά. Να ανοίξει το παιχνίδι, να διορθώσουμε τα λάθη μας. Εγγυητής ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είναι εκλεγμένος αρχηγός. Δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, θέση που εκφράστηκε από αρκετά μέλη του οργάνου που έλαβαν το λόγο. Στην Πολιτική Επιτροπή συμμετέχουν περίπου 590 μέλη, εκλεγμένα και εξ οφίτσιο.